Ειδικές κάμερες μπαίνουν μέσα στο νερό γεωτρήσης στο οροπέδιο Λασιθίου, καταγράφοντας τη στάθμη και την ποιότητα του νερού, καθώς διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες που κάνουν επιτόπου χημικές αναλύσεις. Η επίμαχη κάμερα κατεβαίνει σε βάθος 240 μέτρων σε γεώτρηση στο Τζερμιάδο, με την εικόνα αρκετών γεωτρήσεων να είναι αποκαρδιωτική. Οι πηγές έχουν στερέψει όλες. Εδώ η γεωτρήση δεν έχει μόνο ο Δήμος που έχει γύρω-γύρω στα ριζώματα, έχει βγάλει. Οι γεωτρήσεις, οι οποίες από ό,τι άκουσα ήρθαν και τις μετρούσαν για να δουν τη δυνατότητα που έχουν, αλλά έχει πέσει η δυνατότητα που έχουν. Και αν δεν βρέξει ο φέτος, είμαστε τελειωμένοι. Υπάρχει δηλαδή πρόβλημα με το νερό που πίνετε, έτσι. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει νερό. Πού να βρεθεί. Λεφτά μπορείς να βρεις, δανεικά έστω, νερό δεν μπορεί να βρεις από πουθενά, όταν δεν υπάρχει. Και τα δέντρα ξεραθούν και τα ζώα ψοφίσουν και καλλιέργεια θα γίνουν, τίποτα δεν θα γίνει. Υπάρχουν γεωτρήσεις που κατεβαίνουν μέχρι και τα 300 μέτρα. Και κάποιες πηγές έχουν μειώσει πάρα πολύ την παροχή τους. Έχει κατεβεί χαμηλά η στάθμη του νερού και μας προβληματίζει πολύ για την επάρκεια του νερού πλέον. Και γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε έρημνα. Είναι ένα πρόβλημα που στερεύουν οι γεωτρήσεις. Είναι όμως και κάποιες άλλες οι οποίες έχουν πρόβλημα, δηλαδή με την πάροδο των χρόνων έχουν κλείσει. Τα τυχώματα που περικλείουν τις γεωτρήσεις έχουν φράξει. Πρέπει να γίνουν κάποιες ανακατασκευές, κάποιες συντηρήσεις. Τον εφιάλτη της λειψιδρίας βιών δημότες, ενώ την ίδια ώρα αγρότες ανησυχούν για το μέλλον των καλλιεργειών τους. Μάλιστα, για πρώτη φορά στα χρονικά διακόπτεται για αρκετές ώρες η παροχή νερού ίδρυυσης στο Τζερμιάδο. Μα ήδη γίνονται διακοπές σε όλα τα χωριά, δηλαδή παραδείγματος χάρη για το Τζερμιάδο, μετά τις 7 κόβεται το νερό. Κάθε μέρα. Αν δεν υπάρξει νερό, αν δεν βρέξει, δύσκολα. Όποια λύση να βρεθεί είναι δύσκολη. Γιατί από τη στιγμή που έχουν στερέψει τα υπόγεια νερά. Αυτό στο Τζερμιάδο συμβαίνει για πρώτη φορά, διότι το νερό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου. Κάνουν μια κεντρική διαχείριση του νερού και προκειμένου να έχουμε νερό κυρίως στο Μέσα Λασίδι, Άγιο Γεώργιο, Μαρμακέτο, σε αυτό το κομμάτι, δίνουμε από την παροχή, από τα διοστάσια του Τζερμιάδου, δίνουμε και στα υπόλοιπα χωριά. Όπως διαπιστώνει οι αρμόδιοι, αρκετές γεωτρήσεις έχουν αρχίσει να αδειάζουν με τα βλέμματα πλέον ανεστραμμένα στον ουρανό. Εμείς έχουμε εδώ μια περιφέρεια και δεν ανοίξαν τα πηγάδια καθόλου φέτος. Δηλαδή είναι έτσι, ξερό το πηγάδι και δεν είχαμε να βάλουμε τίποτα, ούτε ένα ποτήρι νερό να πιούμε δεν είχαμε. Άμα δεν βρέξει, να ανοίξει γης. Στην αγροτική παραγωγή εμφανίστηκε το πρόβλημα, ήταν ιδιαίτερα έντονο προς τα τέλη του Ιούλη. Εάν δεν είχε βγάλει κάποιες βροχές που έβγαλε αρχές του καλοκαιριού, δεν θα είχαν νερό να ποτίζουν. Περιμένουμε το χειμώνα να δούμε, αν υπάρχει νερό, συνεχίζουμε την επόμενη χρονιά. Αν δεν υπάρχει, σε ένα 24 μαθήκε εμείς τον κόσμο. Λύση στο πρόβλημα δρομολογεί ο Δήμος Οροπεδίου. Σύμφωνα με τον Γιάννη Στεφανάκη, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δεξαμενής σύντρευσης, ενώ άμεσα τιμοπρατείται εργολαβία για την κατασκευή αγωγού, αλλά και έργο συντήρησης του δηληστηρίου. Έχει πάρει εργολάβος η κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής όπου θα πέφτει το νερό και μετά από εκεί, μέσω της λιμνοδεξαμενής, δηλαδή που θα παίρνουμε το νερό από τον Άγιο Γεώργιο, θα διοχετεύεται καθαρό πλέον, πολύ καλής ποιότητας σε όλα τα χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου.